Κυρία Χρυσοχού, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Καληνύχτα για σας. Να ρυθμίσουμε και τον ήχο, διότι βλέπουμε αλλά δεν ακούμε. Η κυρία Χρυσοχού, να σας πω ότι μας έχει στείλει μήνυμα εδώ και καιρό. Έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Ρόδο, αλλά ζει τα τελευταία 11 χρόνια στην πρωτεύουσα του Καναδά, την Οτάβα, αφού σαν ερωτική μετανάστρια ακολούθησε το σύζυγό της εκεί. Α, κοιτάξτε εικόνες τώρα. Είδαμε πριν Νέα Υόρκη, βλέπουμε και Οτάβα, αυτό το στολισμό, τα φώτα με χιόνι, έτσι. Το έχει στρώσει για τα καλά. Ωραία η Ρόδος, αλλά άλλο πράγμα και ο Καναδάς, έτσι, στολισμένος φωτεινός, βεβαίως, πολύ χιόνι, πολύ κρύο. Κυρία Δήμητρα. Μας ακούει? Κυρία, με λαμβάνετε? Σας λαμβάνουμε. Καλημέρα, τι κάνετε? Ωραία. Καλημέρα. Τι φωτιές είναι αυτές εκεί πίσω? Ναι, είδατε, είναι πάρα πολύ ωραία. Τι είναι αυτό? Είναι το, ας πούμε, φλεγόμενο Σιτριβάνι, ναι, αλλά είναι η εκατονταετής φλόγα, έτσι ονομάζεται. Και για ποιο λόγο το ανάβουν αυτό? Άναψε για πρώτη φορά για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Καναδικής Συνομοσπονδίας. Το 1967. Και μένει έκτοτε αναμένο. Μένει έκτοτε αναμένο, δεν έχει σβήσει ποτέ. Κυρία Δήμητρα, είστε τηλεθεάτρια, ναι, μας πόσο καιρό? Αχ, δεν θυμάμαι, αλλά πάρα πολύ καιρό. Σας παρακολουθώ τα Σαββατοκύριακα. Και σας ευχαριστούμε πολύ και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά όταν γνωρίζουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί και μας στέλνει μηνύματα και έχουμε τέτοιο είδος συνδέσεις. Άρα θα μας ξεναγήσετε τώρα στην παγωμένη Οτάβα, στον παγωμένο Καναδά. Βλέπουμε ήδη στολισμό. Πολύ ωραία έχει στολιστεί η πόλη. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα στολισμένη. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στο Καναδικό Κοινοβούλιο. Ναι. Όπως θα δείτε πίσω. Δεν ξέρω αν φαίνονται στα πλάνα. Φαίνονται τέλεια. Είναι φωτισμένα. Ωραία. Αρκετά καλά ο χώρος, οπότε έχουμε καλή εικόνα. Ωραία. Και αυτά τα μπλοκ, δεξιά, ευθεία και αριστερά, ναι, είναι η Βουλή των Κοινοτήτων, δηλαδή το Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Όπου συνεδριάζουν και γίνονται όλα τα... Όλες οι αποφάσεις. Όλες οι αποφάσεις, ναι. Ω, και τεράστια πλατεία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η πλατεία. Θα τη δείξουμε. Τη δείχνε λίγο πιο πίσω. Ποιος μας βοηθάει? Θέλεις να μιλάμε στον ενικό, Δήμητρα? Ναι, κανένα πρόβλημα. Ο σύζυγος, πώς τον λένε το σύζυγο? Νεκτάριος. Καλημέρα και στον Νεκτάριο, σαν το σκηνοθέτη μας. Ωραία, μπορείς να δείξεις, κάνεις ένα γύρο λίγο τα... Ο Νεκτάριος που βοηθάει με την κάμερα, να το. Εδώ λοιπόν είναι το κοινοβούλιο, η πλατεία η τεράστια, στολισμένη. Δήμητρα, τι θερμοκρασία έχετε? Κανονικά έπρεπε να είχαμε μείον 10 με μείον 15, ναι, αλλά σήμερα ανέβηκε απότομα στους 10 βαθμούς. Α, καλοκαιράκι. Ναι, για τον Καναδά, ναι. Τα έλειωσε όλα, ναι, σχεδόν, και τώρα έχει πέσει στους μείον 5, έχει πάρα πολύ αέρα και έχει ξεκινήσει να ψιλοχιονίζει. Αντέχετε αυτό το δεν κρύο? Δεν φαίνεται. Αντέχετε αυτό το κρύο? Αντέχετε για την ώρα. Με βοηθάει το φλεγόμενο Σιτριβάνι. Το φλεγόμενο Σιτριβάνι, σωστά. Η ζωή σας με αυτές τις θερμοκρασίες, με αυτόν τον καιρό, δηλαδή μπορείτε να κινηθείτε, να πάτε στα μαγαζιά, να πάτε μια βόλτα, είστε κυρίως μέσα στα σπίτια και από το αυτοκίνητο στη δουλειά κατευθείαν? Μπορούμε, η αλήθεια, μέχρι στους μείον 15. Ω, Παναγία. Με αυτό το dress code που έχω τώρα. Α, το μπουφάν αυτό είναι με διπλή-τριπλή επένδυση? Ναι, διπλή. Μετά χρειάζομαι το λεγόμενο snowpad, το ειδικό παντελόνι, ναι, που είναι για το μείον 20, μείον 30, μείον 40. Μαθαίνετε αυτή η ζωή, Δήμητρα? Μαθαίνετε σιγά σιγά, συνηθίζετε. Ναι. Γιατί στη Ρόδο τώρα από όπου κατάγεσαι και από όπου πήγες ως ερωτική μετανάστρια, εκεί φαντάζομαι έχεις μάθει αλλιώς. Ναι, μου λείπει η θάλασσα, μπορώ να πω. Πότε πήγες εκεί? Πρέπει να έχω έρθει από το 2010. Άρα περίπου 11 χρόνια. Το Νεκτάριο πώς τον γνώρισες? Ένα βράδυ στην Αθήνα. Α, πρόσεξε να δεις τώρα. Οτάβα από Ρόδο μέσω Αθήνας. Πώς το πετύχατε αυτό, ρε παιδιά? Είχε έρθει να επισκεφτεί τους γονείς του. Ναι. Και έκανε μια βόλτα στην Αθήνα στη νυχτερινή ζωή, έτσι να την απολαύσει. Και ήταν η μοίρα σας. Και ήταν η γραφτό μας, ναι. Το μοιραίο, να συναντηθείτε, να βρεθείτε, να αγαπηθείτε και να βρεθεί στην Οτάβα. Ναι. Έρχεστε καθόλου Ελλάδα? Ερχόμαστε κάθε χρόνο, ναι, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια δεν ταξιδέψαμε λόγω της πανδημίας. Πώς είναι με την πανδημία εκεί τα πράγματα? Μπορώ να πω από την αρχή έως και σήμερα,
Η κυβέρνησή μας το έχει χειριστεί άψογα. Έχετε και αρκετά μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού, νομίζω. Έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Οι μέτρα υπάρχουν πια, Δήμητρα? Ναι, ναι, συνεχίζουμε να έχουμε τα μέτρα. Κανονικά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και για τα Χριστούγεννα τι έχετε κανονίσει, τι θα κάνετε? Τα Χριστούγεννα οικογενειακά. Στο σπίτι δηλαδή, για με παιδιά, ώρα. Συγγενείς. Στο σπίτι, με συγγενείς. Ο Νεκτάριος θα που είναι? Χιόνι. Από εδώ, από πού είναι? Από τη Σκάλα Λακωνίας. Από τη Σκάλα Λακωνίας. Θέλετε να πείτε, δεν ξέρω αν μπορεί με κάποιο τρόπο να γυρίσει και ο Νεκτάριος λίγο να τον δούμε. Να του πούμε μια καλημέρα, ναι, αν θέλει. Θα πάρω εγώ το. Να σου πω, κάντε το σας selfie, Δήμητρα. Καθίστε μαζί. Selfie. Να μας πείτε, κάντε το selfie. Να μας πείτε ευχές για Σκάλα Λακωνίας, Ρόδο, συγγενείς, φίλους, ό,τι θέλετε. Και πώς φύγατε το 40 βαθμούς και μπήκατε στο 40. Καλημέρα. Γεια σου, Νεκτάριε. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα και εσύ με ισοθερμικό διπλό-τριπλό. Αλλά σίγουρα έχετε καλύτερο καιρό από εδώ. Ναι, εμείς είχαμε αρκετές βροχές, αλλά τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Στείλτε ευχές στους συγγενείς, στους φίλους σας, όσους θέλετε, παιδιά. Μισό λεπτάκι να το μεταφέρω. Η κυρία Φέη λέει να στείλουμε συγγενείς, στους φίλους και στους... Στέλνουμε τις ευχές και τα φιλιά μας σε όλους, στους φίλους, συγγενείς. Καλές γιορτές και πάντα με υγεία. Και υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ζεστές ευχές από την πατρίδα. Και τώρα που γνωριστήκαμε, μην χανόμαστε, να τα ξαναπούμε. Όχι, όχι, θα τα ξαναπούμε. Δίνουμε υπόσχεση.